Τοποθετώ σίτα. Επίπεδο δυσκολίας 1. Θα χρειαστούμε φαλτσοκούτι, σιδεροπρίονο, κοπίδι, ματσόλα, λίμα, πινέλο, σταυροκατσάβιδο, μολύβι, μέτρο. Χρησιμοποιώντας το κοπίδι, αφαιρούμε το προϊόν από τη συσκευασία. Μετράμε με το μέτρο το ύψος και το πλάτος του ανοίγματος του κουφώματος, προκειμένου να κόψουμε αναλόγως το πλαίσιο της σίτας. Τοποθετούμε τη σίτα στο φαλτσοκούτι και με το σιδεροπρίωνο κόβουμε στη διάσταση του ύψους στο σημείο που υποδεικνύει η μετροτενία. Αφαιρούμε το αυτοκόλλητο και λιμάρουμε το κάτω μέρος για να μπορέσει να τοποθετηθεί σωστά πάνω στον οδηγό. Στη συνέχεια, καθαρίζουμε τα ρινίσματα με το πινέλο. Ακολούθως μετράμε τους δύο οριζόντιους οδηγούς και τους κόβουμε στις διαστάσεις του πλάτους του ανοίγματος. Λιμάρουμε τις άκρες των οδηγών για να τοποθετηθούν σωστά πάνω στο κούφωμα. Αφαιρούμε τα πλαστικά εξαρτήματα από τη συσκευασία και με ένα σταυροκατσάβιδο τα βιδώνουμε στις άκρες των οδηγών. Απελευθερώνουμε το σχοινάκι της σίτας και τοποθετούμε με τη βοήθεια της ματσόλας τα πλαστικά εξαρτήματα στα πλαϊνά σημεία των αλουμινένιων προφίλ. Αφαιρούμε την προστατευτική ταινία της άλλης μεριάς και τοποθετούμε τα πλαστικά χερούλια πάνω στο προφίλ. Σημειώνουμε με το μολύβι τα σημεία που θα μπουν τα κέντρα των προφίλ. Κολλάμε τους οδηγούς στο πάνω και στο κάτω μέρος με τη βοήθεια της ταινίας διπλής όψης. Τοποθετούμε τη σίτα στο εσωτερικό των οδηγών και κουμπώνουμε στα πλαστικά εξαρτήματα ανασηκώνοντας ελαφρά. Τεντώνουμε τα σχοινάκια της σίτας και τα βιδώνουμε στο πλάι. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση.